Για μια ακόμη χρονιά ανταμώνουμε εδώ, όπως είπε προηγουμένως και ο σύντροφος ο Καραγιώργος, για να τιμήσουμε τη μνήμη του σύντροφου Χαρίλαου Φλωράκη και όχι βέβαια για να εκτελέσουμε απλά ένα κομματικό καθήκον, ούτε μια τυπική υποχρέωση, αλλά για να τον διαβεβαιώσουμε ακόμα μια φορά ότι η σπορά που έσπεραν οι ζευγάδες όχι μόνο μεγαλώνει αλλά φουντώνει και καρπίζει. Ότι το λάβαρο που μας παρέδωσε το κρατάμε ψηλά γιατί γνωρίζουμε καλά το χρέος μας απέναντι στο λαό, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες που ο λαός μας βρίσκεται αντιμέτωπος με μια νέα επίθεση που ξεδιπλώνεται μπροστά στη νέα καπιταλιστική κρίση που έρχεται, αλλά και τους επικίνδυνους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς που ξετυλίγονται και κλιμακώνονται εδώ στην περιοχή μας. Γιατί από όποια πλευρά και αν εξετάσει κανείς τις εξελίξεις, αυτό που αναδεικνύουν είναι ακόμα πιο πολύ την αναγκαιότητα και την επικαιρότητα του σοσιαλισμού και του κομμουνισμού στις μέρες μας σαν απάντηση στην καπιταλιστική βαρβαρότητα. Αντλούμε δύναμη από την εκατοντάχρονη ηρωική διαδρομή του κόμματός μας, με την οποία ο σύντροφος Χαρίλαος συνέδεσε τη ζωή του. Από νεαρή ηλικία, 15χρονο παιδί εντάχθηκε στο κίνημα, έγινε μέλος της ΟΚΝΕ, της νεολαίας του ΚΚΕ. Πέρασε μια δύσκολη ζωή, γεμάτη δράση. Στο συνδικαλιστικό κίνημα, ως εργαζόμενος πρωτοστατώντας τη μεγάλη απεργία των τριατατικών στις συνθήκες της κατοχής, στη συνέχεια με το όπλο στο βουνό, στις γραμμές του Ελλάς και συνέχεια ξανά στο βουνό, συνδέοντας τη δράση του με τις πιο λαμπρές σελίδες της υποποιίας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Ακολούθησε ο αναγκαστικός δρόμος της προσφυγιάς και ξανά επάνωδο στην Ελλάδα. Γύρισε παράνομα για να συμβάλλει στους αγώνες του λαού με εντολή του κόμματος, γιατί ο σύντροφος Χαρίλαος πίστευε πάντα ότι υπέρτατος νόμος είναι το δίκαιο του λαού και ύστερα χρόνια φυλακή και εξορία. Δεν είναι καθόλου υπερβολή να πούμε ότι πολλές φορές πέρασε ξεστά από το θάνατο. Έτσι κέρδισε όμως την ηρεμία του αγωνιστή που νιώθει ότι έκανε το χρέος του και έτσι με αυτά τα κομμουνιστικά χαρακτηριστικά πέρασε στην αιωνιότητα. Είναι αυτή η πίστη στο δίκαιο του λαού μας που ατσάλωσε στη δράση τους χιλιάδες επώνυμους και ανώνυμους αγωνιστές του λαού μας για να υπομείνουν όλες αυτές τις θυσίες. Είναι η περήφανη στάση των αλήγιστων του ταξικού αγώνα που ενέπνευσε και το Φώτη Αγκουλέ, όντας ο ίδιος ο ποιητής δεσμότης στις φυλακές, να γράψει τους στίχους «Μην καρτεράτε να αλυγίσουμε ούτε για μια στιγμή. Έχουμε τη ζωή πολύ, πάρα πολύ αγαπήσει». Σήμερα δεν έχουμε βέβαια τις φυλακές και τις εξορίες. Μήπως όμως και σήμερα δεν πρέπει να έχει κανείς στέρεα την πίστη για να πάει κόντρα, την ίδια πίστη για να πάει κόντρα στους ισχυρούς, να πάει κόντρα στην εθυρεσία της εργοδοσίας που έχει κυριολεκτικά ξεσαλώσει σε καιρούς σαν τους σημερινούς και σε τελευταία ανάλυση να πάει κόντρα στην εξουσία και τη δικτατορία του κεφαλαίου και μάλιστα σε συνθήκες υποχώρησης του κινήματος που όλα μοιάζουν ακίνητα. Στην πράξη αποδεικνύεται πως είναι η οργανωμένη δράση μέσα στις γραμμές του Επαναστατικού Κόμματος και της νεολαίας του, αυτή που μπορεί να τσαλώσει αγωνιστές, απόλυτα αφοσιωμένος στην υπόθεση του λαού μας, που δεν διστάζουν να θυσιάσουν ακόμα και το υπέρτατο αγαθό την ίδια τους στη ζωή. Εκείνη η δρακογενιά, με το παράδειγμά της και τη στάση της, μας έμαθε και κάτι άλλο ακόμα πολύτιμο, που όχι μόνο δεν το ξεχνάμε, αλλά το κρατάμε πολύτιμη παρακαταθήκη. Ότι ένα επαναστατικό κόμμα, όπως είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, δεν σταματά τη δράση του σε οποιασδήποτε συνθήκες, όσο δύσκολες και αν είναι αυτές. Τις παίρνει ασφαλώς υπόψη του. Προσαρμόζει τη δράση του, αλλά δεν σταματά ούτε στιγμή τον αγώνα. Και αυτό ακριβώς το πολύτιμο δίδαγμα πρέπει να το κρατήσουμε ως κόρη οφθαλμού, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες που ο λαός μας δοκιμάζεται σκληρά, ενώ η επίθεση θα γίνει ακόμα πιο σφοδρή το επόμενο διάστημα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, στις πρωτόγνωρες συνθήκες της πανδημίας που ζήσαμε, πήραμε τα μέτρα προστασίας, ακολουθώντας τις οδηγίες των ειδικών επιστημόνων.
αλλά δεν αναστήλαμε τη δράση μας. Απέναντι στο σύνθημα «Μένουμε σπίτι» που πρόβαλε την ατομική ευθύνη και καλλιεργούσε τη στάση αποδοχής και συνένεσης στη σημερινή κατάσταση, το κόμμα μας απάντησε με το σύνθημα «Μένουμε δυνατοί». Παίρνουμε τα μέτρα προστασίας που προτείνουν οι ειδικοί, αλλά δεν μένουμε σιωπηλοί. Και σε αυτές τις ειδικές συνθήκες μπαίνουμε μπροστά με πείσμα στην οργάνωση της πάλης του λαού μας για την προστασία της δημόσιας υγείας, για την υπεράσπιση των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων, για την διεκδίκηση άμεσων μέτρων ανακούφισης των λαϊκών στρωμάτων. Απέναντι στην ατομική ευθύνη που καλλιεργούσε η κυβέρνηση για να συγκαλύψει την άθλια κατάσταση που έχουν διαμορφώσει στο χώρο της υγείας η ίδια με την πολιτική της αλλά και με την πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων, το κόμμα μας πρόβαλε και στήριξε τις κινητοποιήσεις του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος για να ληφθούν άμεσα μέτρα προστασίας, να αντιμετωπιστεί η κατάσταση με μαζικές προσλήψεις ιατρικού νοσηλευτικού προσωπικού, την επίταξη του ιδιωτικού τομέα και μια σειρά άλλων μέτρων για την προστασία της υγείας του λαού μας, για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία. Η υπευθυνότητα και η υπομονή που έδειξε ο λαός μας συνέβαλαν στο να μην πάρει στη χώρα μας διαστάσεις η πανδημία, τις διαστάσεις που πήρε σε άλλες χώρες με τη γνωστή κατάληξη των εκατοντάδων χιλιάδων θυμάτων και μάλιστα στις πιο αναπτυγμένες χώρες του καπιταλισμού, δείχνοντας τη βαρβαρότητα αυτού του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος. Έτσι κερδίθηκε μεν χρόνος, αλλά η κατάσταση στη δημόσια υγεία δεν άλλαξε. Τα προβλήματα παραμένουν και δεν πρέπει να υπάρχει επανάπαυση. Πολύ περισσότερο που κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει ότι ο κίνδυνος για ένα δεύτερο κύμα πανδημίας είναι υπαρκτός, όπως τουλάχιστον δηλώνουν και ειδικοί επιστήμονες. Άλλωστε, ο κορονοϊός κάποια στιγμή μπορεί να περάσει, αλλά ως πότε όμως θα συνεχίζεται η απαράδεκτη αυτή κατάσταση με τις ατέλειωτες ουρές στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας λόγω της έλλειψης των γιατρών, του ιατρικού νοσηλευτικού προσωπικού αλλά και του στοιχειώδους εξοπλισμού που βάζουν σε κίνδυνο την υγεία των απλών ανθρώπων. Οι κινητοποιήσεις έξω από τα νοσοκομεία στις 8 του Απρίλη που ξεδιπλώθηκαν σε όλη την Ελλάδα είναι συμβολή στον αγώνα αυτών. Την ίδια περίοδο, μέσα σε πρωτόγνωρες συνθήκες, οι κομμουνιστές συνδικαλιστές δεν έμειναν με σταυρωμένα χέρια. Καθημερινές ήταν οι παρεμβάσεις τους στα υπουργεία, στις επιχειρήσεις, σε χώρους δουλειάς για τη λήψη άμεσων μέτρων προστασίας και ανακούφισης των εργαζομένων. Δίπλα τους σε αυτή τη δράση, οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, στηρίζοντας με την παρουσία τους αυτές τις κινητοποιήσεις, με δεκάδες παρεμβάσεις στη Βουλή, με ερωτήσεις, αναφορές, καθώς και άλλες ομιλίες, όπως επίσης και οι επανειλημμένες παρεμβάσεις του Γενικού Γραμματέα του κόμματός μας, του σύντροφου Δημήτρη Κουτσούμπα. Ένας αιώνας αγώνας και θυσία, το ΚΚΕ στην πρωτοπορία. Ένας αιώνας αγώνας και θυσία, συμβολή, το ΚΚΕ στην πρωτοπορία. Συμβολή σε αυτές τις κινητοποιήσεις ήταν και η μέρα δράσης έξω από τα σούπερ μάρκετ στις 15 του Απρίλη, καθώς και στις μεγάλες επιχειρήσεις στις 28 του ίδιου μήνα. Σταθμός όμως σε όλο αυτό το κύκλο αποτέλεσαν οι συμβολικές πρωτομαγιάτικες συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ και ιδιαίτερα εκείνη στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα, που οργανώθηκε με υποδηματικό τρόπο και όλα τα μέτρα προστασίας. Μια συγκέντρωση που γνώρισε τη διεθνή προβολή κάνοντας το γύρο του κόσμου. Η μεγάλη απήχηση των κινητοποιήσεων του λαού μας δεν άφησε φυσικά αδιάφορα τα διάφορα αστικά επιτηλία και τα φερέφωνά της που έριξαν όση πίκρα και χολή μπορούσαν. Θα ήταν παράξενο άλλωστε εάν δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Στην πειθαρχημένη απειθαρχία είδαν την ετοιμότητα και την ικανότητα του ΚΚΕ να μην το βάζει κάτω στις δύσκολες συνθήκες. Αυτό είναι που τους ανησυχεί, αυτό είναι που τους φοβίζει. Οι κινητοποιήσεις αυτές χαλούσαν την εικόνα της εθνικής ομοψυχίας που θέλουν να καλλιεργήσουν για να σύρουν το λαό μας στον δρόμο της υποταγής. Χαλούσαν την εικόνα της συνένεσης που καλλιεργούσαν τα άλλα αστικά κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ και άλλοι
που σταθερά όλο αυτό τον καιρό επαναλάμβαναν. Τώρα στηρίζουμε τις κυβερνητικές επιλογές, αλλά μετά θα λογαριαστούμε. Στην πράξη καλλιεργούσαν τη συνένεση για να περάσουν τα αντεργατικά μέτρα που δρομολογούσε η κυβέρνηση μέσα από τις διάφορες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Μέτρα που δεν είναι προσωρινά, αλλά ήρθαν για να μείνουν. Η πείρα που κατακτήθηκε σε αυτές τις πολύτιμες συνθήκες, σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες είναι πολύτιμη και πρέπει να την κρατήσουμε. Έδειξε την ικανότητα του ΚΚΕ να οργανώνει, να εμπνέει και να καθοδηγεί τους αγώνες του λαού σε δύσκολες στιγμές για να βγει ο λαός μας στο προσκήνιο και να βάλει τη σφραγίδα του στις εξελίξεις. Έδειξε την ετοιμότητα και ικανότητα του ΚΚΕ να μην τα διπλώνει στις δυσκολίες, να τις παίρνει φυσικά υπόψη του, αλλά να μην σταματά τη δράση του και να συνεχίζει τον αγώνα χωρίς όμως στιγμή να χάνει από μπροστά του το στρατηγικό του στόχο. Πολύτιμος σύντροφος και καθοδηγητής αποδείχθηκε σε αυτές τις συνθήκες ο ριζοσπάστης και δείχνει το χρέος μας να φτάσει ακόμα πιο πλατιά η διάδοση της εφημερίδας του ΚΚΕ. Συντρόφισσες και σύντροφοι, αυτή την περίοδο εργαζόμενοι, εργάτες, αγρότες, αυτοαπασχολούμενοι και τα άλλα λαϊκά στρώματα βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες της καπιταλιστικής κρίσης που ακόμα δεν έχει ξεδιπλωθεί σε όλο της το βάθος και επομένως ακόμα δεν έχουν εκδηλωθεί όλες οι συνέπειές της. Ανεξάρτητα όμως από την έκταση και το βάθος που θα πάρει, ένα πράγμα είναι φανερό. Τα μέτρα που δρομολογούνται από την κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα αστικά κόμματα, τις αστικές κυβερνήσεις είναι για τη στήριξη της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων που αφήνουν ακάλυπτους τους εργαζόμενους, ενώ στις πλάτες του λαού μας θα φορτωθούν όλα τα βάρη. Ζητά ξανά από το λαό να βγάλει το φίδι από την τρύπα και να μην μπει κουβέντα όταν ο άλλος χάνει τη δουλειά του, όταν βλέπει το μισθό του να μειώνεται ή όταν θα αναγκαστεί να κλείσει το μαγαζί του επειδή κατέρευσε από τα χρέη. Δεν είναι μόνο τα δις που μοιράζουν στους επιχειρηματικούς ομίλους. Την ίδια ώρα γενικεύουν μέτρα όπως είναι η περιτροπή σε εργασία, η τηλεργασία και μια σειρά άλλα που γενικεύουν τις ελαστικές μορφές απασχόλησης όπως ζητούσαν οι βιομήχανοι χρόνια τώρα για να εξασφαλίσουν ακόμα πιο φθηνή εργατική δύναμη. Μέτρα που θα κάνουν τη ζωή των εργαζομένων κυριολεκτικά κόλαση, χωρίς ωράρια στη δουλειά, χωρίς μέτρα στοιχειώδους προστασίας και υγιεινής. Την ίδια κατάσταση έχουν να αντιμετωπίσουν και οι βιοπαλιστές αγρότες που βρίσκονται αντιμέτωποι με την αποφασιστικότητα των αντιπάλων τους, που είναι οι κυβερνήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα αστικά κόμματα, αλλά και οι βιομήχανοι, οι μεγαλαέμποροι, οι τραπεζίτες για την ενίσχυση της παραγωγής και του ελέγχου της από το μονοπόλια. Αυτή την αποφασιστικότητα έρχεται να εκφράσει και η νέα κοινή αγροτική πολιτική για την περίοδο 2021-2027 που ετοιμάζουν τα υπεριαλιστικά επιτελεία και θα οδηγήσει σε ένα νέο κύκλο εκτόπισης μικρομεσαίων αγροτών και κτηνοτρόφων από την παραγωγή. Η πράσινη ανάπτυξη που υπόσχονται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ καμία σχέση δεν έχει με την προστασία του περιβάλλοντος. Είναι αυτή η πολιτική που έχει χαραχθεί για να δώσει διέξοδο στα συσσωρευμένα κεφάλαια του κεφαλαίου και παραδίνει στη διάθεσή τους όλους τους πόρους της χώρας μας, τις βόλες, τις βουνοκαρφές, όλες τις βουνοπλαγιές για να εγκαταστήσουν τις ανεμογεννήτριες χωρίς να λογαριάζουν το περιβάλλον. Και ενώ έχουμε ντόπιους πρωτοπαραγωγικούς πόρους για φθηνή ενέργεια, ο λαός μας θα αναγκαστεί να βάλει ακόμα πιο βαθιά το χέρι στη τσέπη του και μάλιστα σε συνθήκες ενεργειακής φτώχειας. Τα μέτρα αυτά δεν είναι προσωρινά. Ήρθαν για να μείνουν, όπως δείχνει η πείρα από το παρελθόν. Τα λαϊκά στρώματα είναι αυτά που θα κληθούν να πληρώσουν όλα αυτά τα πακέτα των δισεκατομμυρίων που μοιράζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη μορφή δανείων που κατευθύνονται στη στήριξη των επιχειρηματικών ομίλων. Για μια ακόμη φορά προσπαθούν να κρύψουν τις αιτίες και τον ένοχο αυτής της κρίσης, όπως το παρελθόν, τότε που μιλούσαν για κρίση του καζίνο-καπιταλισμού. Τώρα μιλάνε για κρίση λόγω κορονοϊού, ενώ είναι κρίση του σάπιου καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, όπως έγκαιρα προειδοποιούσε το κόμμα μας εδώ και καιρό,
πολύ πριν εκδηλωθεί η πανδημία του κορονοϊού. Μπούκουσαν από τα κέρδη οι μεγάλες επιχειρήσεις. Έχουν συσσωρεύσει τεράστια κεφάλια στα θησαυροφυλάκια τους και δεν βρίσκουν χώρους να τα επενδύσουν με ικανοποιητικό ποσοστό κέρδους. Αυτό είναι και το πραγματικό υπόβαθρο της κρίσης που έτσι κι αλλιώς ήταν θέμα χρόνου να ξεσπάσει. Η διαμάχη Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ δεν αφορά την προστασία των λαϊκών στρωμάτων από τις συνέπειες της κρίσης, αλλά τον τρόπο και το μείγμα πολιτικής για την διάσωση των επιχειρηματικών ομίλων. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σήμερα στην ίδια θέση που βρισκόταν στο παρελθόν η Νέα Δημοκρατία, τότε που ήταν εκείνος στην κυβέρνηση και ακολουθούσε την περιοριστική πολιτική κόβοντας μισθούς και συντάξεις όπως επαγγέλλονταν προηγούμενα η Νέα Δημοκρατία. Τώρα παρακολουθεί αμήχανος αυτός την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να την κλέβει την πολιτική της. Από αυτό φαίνεται καθαρά ότι το μείγμα πολιτικής που ακολουθεί η κάθε αστική κυβέρνηση δεν εξαρτάται από το ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα που θέλει να εμφανίσει, αλλά από τις ανάγκες του κεφαλαίου. Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, συντρόφισσες και φίλες, οι εξελίξεις είναι τέτοιες που δεν σηκώνουν καμία επανάπαυση. Δεν υποτιμάμε τις δυσκολίες ούτε τον αρνητικό συσχετισμό δυνάμεων. Σε αυτές ακριβώς τις συνθήκες χρειάζεται ακόμα πιο πλατή άνοιγμα μέσα στο λαό. Να αποκαλύπτονται αυταπάτες και συγχύσεις που είναι φυσικό να υπάρχουν σε αυτές τις συνθήκες σε ευρύτερα στρώματα των εργαζομένων. Να ξεσκεπάζονται οι ανεστόρητες θεωρίες περί συνωμοσιολογίας που πλασάρουν διάφορα κέντρα και γνωστοί τηλεαστέρες με στόχο να κρύψουν τον ένοχο και να καλλιεργήσουν κλίμα από προσανατολισμού στο λαό μας. Ξέρουμε όμως από δυσκολίες και το ΚΚΕ έδειξε ότι έχει και την ικανότητα να τα φέρνει βόλτα στα δύσκολα και να μην λυγίζει στις φορτούνες, να αντέχει στις θύελες, να φωτίζει την προοπτική και να βρίσκει τρόπους για να οργανωθούν οι αγώνες του λαού μας για τη ζωή του και τα δικαιώματά του. Ξέρουμε ακόμα ότι σήμερα είναι πολύ περισσότεροι αυτοί που προσβλέπουν στο κόμμα μας, παρότι μπορεί να μην συμφωνούν σε όλα μαζί μας. Μας ακούνε, μας παρακολουθούν, εκτιμούν την αντοχή, τη σταθερότητα και την συνέπεια των κομμουνιστών. Ξέρουμε τις ευθύνες μας και το χρέος μας απέναντι στο λαό. Στηριγμένοι στην ιστορία μας, την ηρωική εκατοντάχρονη διαδρομή του ΚΚΕ, αντλώντας διδάγματα από αυτήν, εξοπλισμένοι με το πρόγραμμά μας, μπορούμε να τραβήξουμε μπροστά και να φέρουμε αυτόν τον αγώνα μέχρι τέλους, μέχρι την τελική νίκη. Έτσι τιμάμε με τον καλύτερο τρόπο και τη μνήμη του σύντροφου Χαρίλαου και με αυτή την υπόσχεση να τον διαβεβαιώσουμε για μια ακόμη φορά, πως η σπορά και μένει και καρπίζει, γιατί ο κομμουνισμός είναι η νιώτη και η ομορφιά του κόσμου.